εγώ θα σε ρωτήσω, κύριε Γιάννη Λονταράκη, επειδή δεν τα μασάς και εύκολα τα λόγια σου, τουλάχιστον αυτό έχεις αποδείξει μέχρι στιγμής και σε καλημερίζω εδώ στη συχνότητα του 984, από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ο κύριος Λονταράκης, τελικά βλέποντας από τα μέσα και πηγαίνοντας προς τα έξω, πόσο προετοιμασμένοι ή απροετοίμαστοι είμαστε? Γιατί πολλά ακούσαμε, πολλά θα συνεχίσουμε να ακούμε. Το επικοινωνιακό καλά κρατεί, αλλά στην ουσία το πράγματος αναρωτιέμαι τελικά τι στην ευχή έχουμε, πόσο έτοιμοι είμαστε, γιατί σχεδιάζουμε στις λέξεις, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα είμαστε εκτός πραγματικότητας. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλημέρα κύριε Γρουδιαράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Σας έβαλα στα δύσκολα αμέσως, αλλά τώρα δεν μπορώ, άμα δεν το πω και το πάω γύρω-γύρω, δεν μου πάει στο χαρακτήρα. Κύριε Γρουδιαράκη, να μάθω να συζητάμε σε αυτόν τον τόπο, διότι συζητώντας συγκεκρίσεις, στον αλήθεια. Καλά κρατούν τα εφολόγια, ακόμα καλύτερα κρατούν και τα προβλήματα, κύριε Γρουδιαράκη. Είπατε στην εισαγωγή της κουβέντας μας, αναφορικά με τον αριθμό των εστιών που είδαμε στο Σαββατοκύριακο αλλά και από αρχές του μήνα από την έναρξη αντιπυρικής περίοδου, αν θέλετε, και είμαστε και πολύ νωρίς. Πολλές φορές αυτός ο αριθμός των εστιών δεν καταδεικνύει την ετοιμότητα, με την έννοια πια ότι δυστυχώς και πολλές φωτιές είναι αιτία εμπρησμών, κύριε Λουγεράκη, και που θέλω να καταλήξω. Όσο καλά προετοιμασμένος να είσαι, όσο και καλό σχεδιασμό και αν έχεις κάνει, να προσπαθείς να κάνει, είναι τέτοιες καταστάσεις ο κάποιος για τους δικούς του λόγους έχει αποφασίσει να κάψει την περιοχή με αποτέλεσμα να σμπαραλάει οποιαδήποτε προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο και θα πρέπει κάποια στιγμή να αυστηροποιηθούν οι ποινές, και αυτό γίνεται με ξέρετε είναι πλέον κακούργημα, αλλά πραγματικά να μαθαίνουν και τα ονόματα και των εμπριστών αλλά και τους λόγους για τους οποίους προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Και να μην έχουν πάντα την εύκολη λύση είτε του πυλώνα της ΔΕΗ είτε του κεραυνού, που όντως εχθές πέσανε αρκετοί κεραυνοί σε όλη την Αττική και στο Ηράκλειο ακόμα, για όσους είχαν εικόνα βόρεια του Ηρακλείου χθες το βράδυ, πραγματικά εικόνα ήταν από τη μια μαγευτική, από την άλλη ανησυχητική για Ιούνιο μήνα. Τώρα όσον αφορά το σχεδιασμό, η περιφέρεια να γνωρίζετε ότι πραγματικά ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ό,τι περνά από το χέρι μας το κάνουμε με τις ελλείψεις. Δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά όπως σας έχω ξαναπεί και επιμένω σε αυτό το πράγμα, η πολιτική προστασία είναι σαν μια αλυσίδα. Κάθε κρίκος ξεχωριστά συγκρατεί το όλο εγχείρημα στο τέλος. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, σε βάθος τουλάχιστον, θα πρέπει και η πολιτεία να πραγματικά να σκύψει το κεφάλι όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και όσον αφορά και το πυροσβεστικό σώμα γενικότερα. Πώς δένει αυτή, πώς δένουν οι κρίκοι αυτής της αλυσίδας? Γιατί το λέτε συνεχώς, ότι η αλυσίδα αυτή, η κρίκη αυτής της αλυσίδας πρέπει να είναι δεμένη μεταξύ τους. Ποιοι είναι αυτοί οι κρίκοι? Πηγαίνετε ένα-ένα κρίκο με τίτλους και δώστε μας αυτό. Παλιότερα το βασαρχείο, να γνωρίζετε, τα βασαρχεία μάλλον της Ελλάδος είχαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Για κάποιο άγνωστο λόγο τα τελευταία 10 χρόνια πραγματικά τα αδρανοποιηθήκαν, με συγχωρείτε, όχι με δική τους ευθύνη, όχι γιατί τα αποφάσισαν οι διευθυντές, διότι από τη μια η υποστελέχωση, από την άλλη υποχρηματοδότηση, και ουσιαστικά παίρνοντάς τους ένα βασικό ρόλο, προσπαθώντας αυτό το βασικό ρόλο να το μεταφέρουν και λάθος προς την αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα το δασαρχείο που θα έπρεπε να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να έχει παραγωνιστεί. Εύχομαι και ελπίζω με την αναδιάθρωση η οποία έχει εξελιχθεί τώρα και 2 μήνες να βρει τον πραγματικό ρόλο που του αφήνει και πρέπει να έχει το δασαρχείο. Αλλά από ό,τι μαθαίνω, κύριε Λουγεράκη, δηλαδή διαβάζοντας κανείς τα ψηλά γραφεία, τα καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία μόνο εφαρμοστικά δεν είναι. Εγώ ήμουν αυτός που σας είχα πει ότι τα 50 εκατομμύρια που είχαν εξαγγελθεί ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Όσο περνάει λοιπόν οι μέρες, μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι από τα 50 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα 20, 25 και πλέον θα πάνε σε μελέτες. Καταλαβαίνετε? Εγώ δεν καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Μου λέτε καταλαβαίνετε και λέω ρητορικό είναι. Εγώ ναι. Άσε τι καταλαβαίνω. Εσείς τι λέτε? Απόλυτα. Δηλαδή μελέτες τι, για να δούμε πού θα κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, πού θα κάνουμε καθαρισμός. Αυτά πραγματικά τα χρήματα, το λέω διότι πονάει, έτσι, να τα ακούω, να το διαβάζω σε μελέτες, πραγματικά πονάει. Δώστα στην αυτοδιοίκηση, Αδουλειράκη. Δώστα στις υποστηρεχομένες υπηρεσίες.
δώστα να προσλάβεις κόσμο το οποίο δεν έχεις. Την περασμένη δεκαετία έφευγε κόσμος την ίδια στιγμή που δεν γινόταν νέες προσλήψεις. Είναι κάτι που πραγματικά θα έπρεπε να πονάει όλους τους αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο εμένα. Που ζούμε κάθε χρόνο τα προβλήματα, που ακούμε τα παράπονα του κόσμου και καλά κάνουμε και τα ακούμε τη λαδουγερά. Είναι πολλά σημεία τα οποία χρήσουν καθαρισμών. Είτε από ξερά κλαδιά, είτε από χόρτα, γίνονται προσπάθειες. Και όπως με τα μέσα που δεν έχουμε. Είτε, εντάξει, εκμεταλλεύεται η κοινωνία το οτιδήποτε, οτιδήποτε κινείται, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από θέμα χρηματοδότησης, δεν αφήνουμε να πέσει τίποτα χάμα. Εξοπλίζουμε, ανανεώνουμε, αλλά θα αντικαταθέσουμε το κράτος στο τέλος. Όχι, κύριε Αλυδράκη, λοιπόν, κράτος, υπάρχει. Πρώτος κρίκος στην αλυσίδα αυτή που λέτε ότι πρέπει να είναι δεμένος, γιατί ξεφεύγουμε, είναι τα δασαρχεία και ό,τι έχει γίνει. Η χρηματοδότηση οικονομική προς την τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να δουλέψει έτσι όπως πρέπει να δουλέψει, να βάλει τα μηχανήματα. Μισό λεπτό, να βάλει τα μηχανήματά της. Έχει σημασία να ακουστεί. Το ξέρετε ότι για την πρόληψη έχουν μειωθεί οι πόροι τα τελευταία. Για την πρόληψη, το ξαναλέω, έχουν μειωθεί οι πόροι προς αυτή την αλυσίδα, είτε δασαρχείο, είτε αυτοδιοίκηση, είτε φορέων που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της δασοπροστασίας, τέλος πάντων, κατά 95% το γνωρίζετε. Πάντως ο κλιματικής αλλαγής άλλα μας λέει και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σας λέω την πραγματικότητα, οι πόροι για την πρόληψη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 95%. Κατά 95% σωστά το άκουσα. 95% ναι. Μάλιστα. Για δράση πρόληψης. Την ίδια ώρα που η Ελλάδα πλήρωσε 500 εκατομμύρια ευρώ σε ξένα μέσα για αεροπυρόσβεση. Και καλώς τα πλήρωσε. Έτσι. Αλλά να κοιτάξουν πρώτα το οίκο μας, σωστά. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Αυτό μου λέτε. Διαχειρίζεται λάθος. Μειώνεις τους πόρους κατά 95% αλλά πληρώνεις ξένα μέσα, που δεν το λέμε γιατί ήρθαν τα ξένα μέσα, καλά κάνετε και το λέτε, αλλά δεν έχεις εσύ φροντίσει τη δική σου την υποδομή να τη φέρεις σε τέτοιο σημείο ώστε να χρειάζεται τα ελάχιστα απ' έξω και να μπορεί να παρεμβαίνει. Λοιπόν, σωστά, κύριε Λυράκη, σωστά, λοιπόν μετά, επόμενος κρίκος. Ο βασικός κρίκος της αλυσίδας είναι η πυροσβεστική, κύριε Καλογεράκη. Η πυροσβεστική κατασβαίνει, η πυροσβεστική επιχειρεί. Η ΟΤΑ, όπως έχουμε ξαναπεί, οι δήμοι και οι περιφέρειες συνεπικουρούν. Μαζί σε αυτή την αλυσίδα θα πρόσθετα και τον εθελοντισμό. Βέβαια δεν θα πρέπει να έχουμε όλο το βάρος ή τέλος πάντων να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός συνεπικουρεί και βοηθά. Χωρίς αντίκρισμα, χωρίς αντάλλαγμα. Ο εθελοντισμός υπάρχει ούτως ή άλλως και το ξέρετε. Σωστά. Κορονίδα λοιπόν όλου του εγχειρήματος, κορονίδα πάνω και από την πυροσβεστική, πάνω και από το δασταθείο, πάνω και από τους ΟΤΑ και τους εθελοντές, είναι είτε τους αρέσει, κυρία Λουγεράκη, όποιος έγινε η κυβέρνηση, είτε δεν τους αρέσει, είναι το κράτος. Γιατί το λέτε έτσι, τους αρέσει, δεν τους αρέσει ο εθελοντισμός, δεν τους αρέσει. Όχι, με την έννοια. Ο εθελοντισμός είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας του εγχειρήματος. Πάνω από όλους λοιπόν, πάνω και από τον εθελοντισμό και την πυροσβεστική και από τους ΟΤΑ και από τα δασταθεία, είναι το κράτος. Άρα το κράτος θα πρέπει, που έχει τον κεντρικό συντονισμό, που έχει την κεντρική ευθύνη, το κράτος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς που είναι από κάτω, στην αλυσίδα τη λεγόμενη, να λειτουργούν σωστά. Άπαξ και αυτό, κυρία Λουδιαράκη, γίνει, να είστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα και θα είναι προς όφελος και της κοινωνίας και των αυτοδιοικητικών. Και εσάς των δημοσιογράφων, διότι δεν θα έχετε να καταγράφετε προβλήματα και τεράστια ζητήματα. Μωρέασε με μένα. Αυτό που θα αφήσω στο παιδί μου, αυτό που αναπνέω σήμερα και αυτό που θα αφήσω αύριο, ναι, πρέπει να δω πολύ περισσότερο. Και όχι αυτό που κάθομαι και λέω αυτή την ώρα ή κουβεντιάζω μαζί σας. Μακάρι μην κάναμε κουβέντες τέτοιου είδους, κύριε Λεονταράκη, και αλλιώς τα πράγματα να τα είχαμε. Άρα λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα τα οποία λέτε, αυτά τα περί ζωφερό καλοκαίρι, θερμό καλοκαίρι και κλιματική αλλαγή είναι του τάδε τα τάδε, δεν το λέω παρακάτω, νομίζω ότι ο σοφός λαός ξέρει περισσότερα και μπορεί να πει με τη λαϊκή σοφία, θυμοσοφία περισσότερα για να μπορέσουμε να καλύψουμε όχι την αδρανιά μας, να καλύψουμε αυτό το οποίο δεν κάναμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε.
Κύριε Βουγγεράκη, είναι εύκολο να ρίχνουμε τις ευθύνες στις κλιματικές αλλαγές, στους κεραυνούς, στο οπουδήποτε. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι η περιφέρεια Κρήτης λαμβάνει 0 ευρώ ή σχεδόν 0 ευρώ για πολιτική προστασία. Άρα εδώ φταίει η κλιματική κρίση. Καταλάβατε. Αυτό αφορά, μπορεί να είσαστε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας για να μην παρεξηγηθούμε, αλλά αφορά τους ΣΟΤΑ, αφορά την κάθε περιφέρεια για αυτά τα οποία παίρνει. Νομίζω το είπατε πριν από λίγο. Κύριε Αλογεράκη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά έχουν σημασία γιατί μου έρχονται στο μυαλό. Είναι δυνατόν κλιμάκια της πυροσβεστικής, τα οποία είναι και ψηφιακά κλιμάκια, να παρακαλάνε σε εισαγωγικά και δεν διανέμουν οι άνθρωποι, βοήθεια και ψάχνουν παντού από την περιφέρεια για εξοπλισμό? Το κράτος. Υπάρχει κράτος να φροντίζει γι' αυτό. Ναι. Αυτά, κύριε Λουγεράκη, αυτά. Μου αρκούν αυτά. Δεν ρωτάω τίποτα άλλο, γιατί σε τόσες κουβέντες που έχουμε κάνει νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα και πάντως παραμένετε στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο mood. Κύριε Λουγεράκη, να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι τα τρία πυροσβεστικά, τα δύο μόνιμα πυροσβεστικά ελικόπτερα στο Ηράκλειο και στα Χανιά, άλλο ένα στην Επικουρή με τους 50 δασοκομάντους, όπως είχαμε 50 δασοκομάντους που μπορεί να μεταφέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να τονίσουμε ότι, όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, ολοκληρώνεται, σχεδόν ολοκληρώνεται, ή να το πω ακόμα καλύτερα, έχει ξεκινήσει η φιλοξενία αυτών των δασοκομάντων με έξοδα πάλι της περιφέρειας, άλλο ένα ζήτημα που θα έπρεπε το κράτος να φροντίσει, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία, όχι προτείνω δυνατό και όλη γεράκι έχει γίνει και να αισθάνεται ο κόσμος και να νιώθει ασφαλής. Και όπου υπάρχουν ζητήματα που είτε είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, είτε το Δήμον, να μας συνειδητοποιούν πραγματικά, διότι είναι τα σημεία τα οποία χρήσουν καθαρισμό, για παράδειγμα, πάρα πολλά, είτε εντός οικισμών, είτε σε διοικητικά όρια που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, και ίσως να μην το έχουμε υπόψη, να μας συνειδητοποιούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι τελευταίο, κύριε Λουγεράκη, κάτι τελευταίο το οποίο παρατηρείτε, έχει παρέλθει η ημερομηνία καθαρισμού των οικοπαίδων, τα οποία είναι σε 31 Μαΐου. Σωστά. Σωστά. Άρα από εδώ και πέρα υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί ο κόσμος με πρόστιμα. Καλό θα είναι όσοι το έχουν ξεχάσει, όσοι το έχουν αμελήσει, όσοι δεν το είχαν ακούσει καν και μας ακούνε τώρα, να λίγο να ψαχτούν, λίγο να διερωτηθούν και να καθαρίσουν πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω τίποτα άλλο, γιατί ούτως ή άλλως απαντήσατε σε αυτά τα επικοινωνιακά. Είμαστε εδώ και κάνουμε το καλύτερο και για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή και εμείς είμαστε άλλο. Απαντήσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λονταράκη. Κύριε Λονταράκη, να σας πω και ένα τελευταίο. Όταν υπάρχουν καταστροφές, όταν υπάρχουν ζητήματα, όταν υπάρχει προσελέχιση, προβληματοδότηση, το να προσπαθεί να καλύψει τις δικές σου αδυναμίες είναι το λιγότερο ανήθικο. Μα το είπατε. Πρόληψη, μειωμένη η πόρη φέτος 95%. Τι άλλο θα πούμε δηλαδή? Πώς θα το πούμε? Ας αναλογιστούν αυτοί που σας ακούνε, που παίρνουν αποφάσεις, εκείνοι που παίζουν αυτό το παιχνίδι, εκείνοι που καλύπτονται πίσω από τέτοιο είδος επικοινωνιακά παιχνίδια, γιατί οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ας αναλογιστούν τι είναι αυτό που κάνουμε. Ας αναλογιστούμε και εμείς τι αφήνουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.